Άντε και καλή συνοδεία να έχουμε, ναι! Μα δεν πίνω, σου είπα, δόκτωρα! Έλα τώρα που δεν πίνεις, τα είδαμε και την προηγούμενη φορά! Άντε πάμε! Έχω γίνει κόλλος, δόκτωρα! Έχεις γίνει σκατά! Γεια σας, πατάτες! Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, δεν θα πω, γιατί θα χάσω την πελατεία μου. Ελπίζω να είστε χάλια, ώστε να μπορείτε να έρχεστε στη συνεδρία μου και να λύνω τα προβλήματά σας, επί πληρωμής φυσικά. Θα τους πάρουμε τα σόβρακα, δόκτωρα! Βλέπω νέα πρόσωπα, μπορώ να πω. Βλέπω νέες παρουσίες, τους βλέπεις, Φαράση? Τι κάνεις, βγες λίγο έξω από εκεί, γιατί είσαι χρήστη εκεί μέσα. Τι είσαι, τυφλοπόντικας? Έλα, μην τρέπεσαι, σε κοιτάμε απλά 252.000 άτομα να μιλάς. Δεν χρειάζεται άγχος. Για όσους λοιπόν είστε πρώτη φορά εδώ πέρα, οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Έχουμε αυτή την παλίτσα και. Σε όποιον τη δίνεις, μιλάει, δόκτωρα. Ακριβώς. Αλλιώς τι θα γίνει, Φαράση, για πέσει άλλη μια φορά στα παιδιά. Την εγάμισαν, δόκτωρα. Παίξε το intro. Φαράση, τώρα που παίζει το intro, να σου πω ότι θέλω, αν μπορείς, να μιλάς λίγο λιγότερο. Γιατί μου παίρνεις όλες τις ατάκες, τα δικά μου χάνονται. Εγώ είμαι πρωταγωνιστής, εγώ είμαι ο ψυχολόγος, ψυχίατρος, εσύ είσαι ο βοηθός. Συγγνώμη που με λατρεύουν, δόκτωρα. Είμαι ατακαδόρος, ο άτιμος, δόκτωρα. Άμα θέλεις να δίνεις ρεσιτάλ, πάρε την εκπομπή σου. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τέλειωσε το intro. Πάμε, πάμε. Ο πρώτος που θα πάρει την μπαλίτσα είναι. Group therapy. Αν δεν είσαι καλά, group therapy. Αν δεν έχεις μυαλά, group therapy. Πες το κι εσύ δυνατά, group therapy. Όλοι, group therapy. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόβλημά σου ήταν ό,τι πιο συναρπαστικό είχα ακούσει. Η λύση μου ήταν εξίσου συναρπαστική. Πραγματικά είναι ίσως η κορυφαία στιγμή του group therapy αυτή που μόλις ζήσαμε. Ήταν πραγματικά εξαίρετο. Τώρα την βάλτσα να πάρει. Μα καλά τη γιαγιά μου, Φαράση, τη γιαγιά μου, τόσο δεν μιλάς. Και λέω, κάτι μου λείπει, κάτι δεν μ' αρέσει, ρε Φαράση. Συγγνώμη που είσαι απρόσεκτος, δόκτωρα. Επιτέλους νιώθω εαυτός μου τώρα. Κάτι πήγε στο μάτι μου. Τέλεια τα γιαγιά. Σας ευχαριστώ. Πάνε πολύ τα γιαγιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλά, σούπερ το γυαλί σου, πάει πάρα πολύ. Σταματήστε, μου καλύπτετε πάρα πολύ τον αγχισμό μου. Συνεχίστε. Δεν σου πάει το γυαλί. Βγες έξω από τη συνεδρία μου τώρα. Group therapy. Ο Angel Hayes, πάρε την παλίτσα. Κάνε CMR να ερεμήσουμε, ρε δόκτωρα. CMR είναι αυτή η θεραπεία που ψιθυρίζεις και ερεμεί ο άλλος. Α, δεν ξέρω, δεν το έχω πολύ με αυτό, όχι, δεν, όχι, όχι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο CMR μου. Θέλω να προσελωθείτε στη φωνούλα μου που είναι άκρος, άκρος, τρυφερή. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή απολαμβάνετε την τρυφερότητα και την απαλότητα της φωνούλας μου. Θέλω να ρεμίζετε τώρα όλοι. Σκεφτείτε ότι είμαι δίπλα στο αυτί σας και ψιθυρίζω κάπως έτσι. Εκεί που κάθεστε δηλαδή τώρα στην καρέκλα, μέσα στο σκοτάδι, ότι έρχομαι από πίσω, στο άκυρο, μέσα στο σπίτι σας, στο δωμάτιό σας και ψιθυρίζω έτσι στο αυτί σας. Δεν είναι πολύ τρυφερό? Δεν θέλω να μην το ακούτε για όλη την ώρα. Έχω και κάτι άλλο να στήξω. Την παλίτσα τώρα να πάρει ο Ανδρέας. Γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα. Κάθε φορά δεν μου σηκώνεται χωρίς το θελόγο. Σε παρακαλώ, πες το κάτι για να σταματήσει. Αστέρι της Πασχομιλιάς. Ευχαριστώ, δόκτωρα. Γεια σου. Κούτσι θεραπίτσι. Την παλίτσα τώρα να πάρει η Ανδριάννα. Αγαπητέ δόκτωρα, πασίγνωστε Χριστόφορε Μονοκρούσε. Έχω το εξής πρόβλημα. Δεν παίρνετε να πάρω τη σημασία από κανένα σε αυτή τη ζωή την άνθρωπη. Και δεν ξέρω το γιατί. Μήπως είμαι άσχημη. Μήπως εγώ φταίω. Τι να κάνω, δικέ μου δόκτωρ. Και παίζουν και άλλοι ψυχολογοί ψυχιατρικοί τέννις. Καταλαβαίνετε, είναι το άθλημά μας αυτό. Δεν μπορώ να μην παίζω. Τέλο. Την παλίτσα τώρα ποιο την έχει. Φέρτε λίγο την παλίτσα, σε παρακαλώ πολύ. Φέρτε λίγο. Άντε μια ώρα. Νοχάμπλο γκρουπ θεράπα. Την όμορφη παλίτσα να πάρει τώρα η Ναστάλια. Πάρε!
Δόκτωρα, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Κόβω πρόθεση από μια φίλη μου χωρίς να το καταλάβει. Και τις μηνύσεις το βράδυ. Τι να κάνω για να το κόψω. Θα με καταλάβει μια μέρα. Πώς εσύ ήσουν. Μαρίνα, να σου εξηγήσω. Τι να με εξηγήσεις. Δες πως με έχεις κάνει. Δεν μου έχει μείνει τρίχα για τρίχα. Του έκανα για μας. Του έκανα για μας, εντάξει. Για να είμαστε πιο κοντά. Για να μυρίζω το άρωμά σου όσο μου λείπεις. Αυτό είναι πραγματικά πολύ γλυκό. Δεν ήξερα. Και για να δημιουργήσω αυτές τις 152.000 χρωμοποιημένες μαρίνες. Γεια σου, Μαρίνα. Είμαστε εσύ. Θα το έκανες για μένα αυτό, δόκτωρα. Όχι, Φαράση. Όχι. Μα γιατί, δόκτωρα. Γιατί για μένα είσαι μοναδικός. Τι πας να κάνεις, δόκτωρα. Αυτό που παραθέραμε, Φαράση. Τι είναι αυτό το περίεργο γαργαλιτό που νιώθω στο στομάχι μου, δόκτωρα. Αν νόμιζα ότι ξυνομένα. Όχι, μα... όχι. Οκ. Αυτά. Ναι. Νομίζα ότι δεν θα νιώσω ποτέ, δόκτωρα, αλλά αυτό ήταν τόσο αμήχανο που μόλις βίωσα το πρώτο μου συναίσθημα, δόκτωρα. Hello guys, this is Peter Griffin and you're watching Group Therapy. Ελίνα, πιάνεις, φάτε τώρα. Λοιπόν, με ένα μονοκρόσο, Ελίνα. Όχι, Ελίνα, για να κοπούλω. Και μ' αρέσει να κόβω τα κεφάλια των φίλων μου. Ελενίτσα, σταμάτα να είσαι για φίλους γαρίδες. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και άνθρωποι εκεί έξω που έχουν ωραίτερα κεφάλια. Get life, παλιό ψυχάκια. My name is Stewie Griffin and I welcome you to Group Therapy. Την παλίτσα τώρα να πάρει η Ελένη. Με δουλεύεις τώρα. Μια γουλιά μόνο, δόκτωρα. Σε έρωξα πριν αρχίσουμε, Φαράση. Θέλεις αυτή τη φορά να σου βάλω ένα άλλο ξεχωριστό ποτηράκι. Όχι, δεν θέλω, δόκτωρα. Δεν πίνω, δόκτωρα. Βγες από εκεί να ιδιάζεις ώρες. Πες μου, Ελένη. Καλή μου, δόκτωρα, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Τους βλέπω όλους με τα ισόρουχά τους. Α, και παρεμπιπτόντως, ωραία ισόρουχα. Ελένη, το πρόβλημα εδώ είναι ότι πάσχεις από μυθοπλασία. Δεν φοράω ισόρουχα. Group Οστρουθοκάμινος Θέραπη. Magic Mushroom, παρέ. Τόσε. Δόκτωρα, έχω ένα πρόβλημα. Βλέπω παντού στον δρόμο εσένα, παρόλο που δεν μένουμε στην ίδια πόλη. Τι να κάνω. Magic Mushroom, κόψτα. Κόψτα ρημάδια. Κόψα τα ρημάδια. Γεια σα, δόκτωρε! Ρε, δεν ωραία, ρε! Ρε, δεν μ' αρέσει! Είστε όλοι εγώ! Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο θεστικό! Θα μείνω εδώ, ναι, μαζί σας! Δόκτωρα, ξύπνα, δόκτωρα. Δόκτωρα, ξύπνα, δόκτωρα. Δόκτωρα, ξύπνα, δόκτωρα. Φαράση, Φαράση, τι έκανες, γιατί το έκανες αυτό, γιατί. Μη φύγεις, δόκτωρα, σε χρειάζομαι, δόκτωρα. Τι εννοείς. Χάρη σε εσένα έχω ζωή, δόκτωρα. Εσύ με δημιούργησες με τη φαντασία σου. Αν δεν με φαντάζεσαι πια, δεν υπάρχω. Σε χρειάζομαι για να υπάρχω, δόκτωρα. Μα είσαι εδώ, υπάρχεις. Ποια φαντασία μου. Είναι όλα στο μυαλό σου, δόκτωρα. Όσοι είναι εδώ μέσα, ζουνε μέσα στο μυαλό σου, δόκτωρα. Μα είμαι ψυχολόγος ψυχίατρος. Δεν είμαι τρελός. Εγώ δίνω λύση σε τρελούς. Αυτή είναι η δουλειά μου, Φαράση. Αυτή είναι η δουλειά μου, Φαράση. Τι λες. Όχι, δόκτωρα. Ζεις σε ένα ψυχιατρίο, δόκτωρα. Ζεις σε ένα ψυχιατρίο, με σπιχάκια. Απαντάς τις φωνές στο μυαλό σου και μιλάς σε άψυχα αντικείμενα, δόκτωρα. Δηλαδή, όλα αυτά που ζω είναι ένα ψέμα. Να το έχεις συνηθίσει, κάθε Σάββατο το ίδιο, θα πεις να με γυρίσεις πίσω. Κάτσε να σου πω, Χριστό! Κάτσε να σου πω! Ναι, δόκτωρα, αλλά ούτως ή άλλως δεν είσαι έτοιμος ακόμα να αποδεχτείς την αλήθεια, δόκτωρα. Κοιμήσου, δόκτωρα. Τρελό όνειρο, τσινικό. Ήμουν ψυχίατρος και ξαφνικά μαθαίνω ότι εγώ είμαι τρελός τελικά και όχι η ασθενής μου. Τι στο πουτσο, τι στο τσινικό. I'm not like them.
I can pretend the sun is gone, and I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm done.